Τελικά στον Διάκο Κώστα. Παλιά στην περιοχή, τσιντή κεφαλιά, η μπάλα θα πάει έξω. Βγαίνει η ανόρθωση στην αντεπίθεση με η Τζάκη. Παλιά παράλληλη, θα περάσει από όλους ο Νικολάου. Δεν θέλησε να δοκιμάσει να την βρει, γιατί ήταν και σε επικίνδυνο σημείο. Προωθημένος πλέον στην αντίπαλη περιοχή, ευτελείται. Λίγο έλειψε να πάει η μπάλα προς την εστία. Πάσα του Λαβόρδεκα, το Ρέζεκ με τη μία γυρίζει. Να η ευκαιρία για την ανόρθωση. Έτοιμο γκολ. Θα γίνει το 1-0 από τον Λαβόρδεκα, τον Ιντζάκη. Να λοιπόν που η ανόρθωση καταφέρνει με μια πολύ καλά οργανωμένη και γρήγορη προσπάθεια να ανοίξει το σκορ. Ξανά η φάση με τον Ιντζάκη που ξεκίνησε. Από τον Ρέζεκ ξαναπήρε μπαλό Ιντζάκη. Έτοιμο γκολ στο Λαβόρδε. Ο Λαβόρδε είναι ο σκόρερ, αλλά πολύ μεγάλο ποσοστό στην επιτυχία αυτή τη φάση. Του Άρτεχ τελεί, περνάει μπάλα, κάπου χτυπά, διαμαρτύρονται του Ολυμπιακού. Η κάρτα για τον Αλέξα, συντηρώνει 4 και χάνει το επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος. Να δούμε τη φάση και τον γκολ για τον Ολυμπιακό. Κέρος Σωτηρίου ισοφαρίζει. 1-1 Ολυμπιακός, βρίσκει τη λύση στο φάουλ αυτό στο 33ο λεπτό. Ξανά η φάση στην εκτέλεση του φάουλ, δεν υπάρχει offside. Σωτηρίου ξέφυγε από το μαρκάρισμα εκεί του Λαμπάν. Τον είχε χάσει ο Γάλλος. Ντουάρτε, παλιά στην περιοχή. Να η ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Θα χαθεί από τον Σωτηρίου, που δεν εκμεταλλεύτηκε εκεί το λάθος. Χρόνος τον οποίο μετράμε από τώρα. Ξανά μπροστά η ανόρθωση με τον Σέλι. Θα κάνει το σούτ, αλλά από τέτοια θέση δύσκολα θα μπορούσε να σκοράρει. Λαβόρδε που θέλει χώρο, του δίνει στήριγμα ο Ιντζάκη. Θα κάνει το σούτ, πέφτει ο Κάψα, με δεύτερη προσπάθεια θα μαζέψει. Πάει στο Λαβόρδε τελικά. Καλή κίνηση πρώτη. Δεύτερη ευκαιρία για Μπαλιά και τον γκολ από τον Ρέζεκ. 2-1 η ανόρθωση, αφού η άμυνα του Ολυμπιακού δεν μπόρεσε σε δύο περιπτώσεις εκεί. Για πέμπτο σερί παιχνίδι. Λαβόρδε, πρώτη προσπάθεια εδώ. Δεν μπορούν οι άμυνα του Ολυμπιακού, ούτε στη συνέχεια. Πέρασε μπάλα δίπλα από τον Ντουάρτε για τον Ολυμπιακό. 4 στο παιχνίδι, όλα κατά τους μαυροπράσινους μέχρι τώρα. Εκτελείται μεγάλη ευκαιρία, δύο παίχτες του Ολυμπιακού εκεί βρέθηκαν μόνοι. Να δούμε βέβαια τώρα εδώ με τον Ιτζάκη που συγκλίνει. Πάσα για τον Οκά με τη μία το σούτ. Γιάκο Κώστα για τον Καστρό. Παλιά στην περιοχή, πίσω το δεύτερο δοκάρι, να η ευκαιρία, δεν θα γίνει τον γκολ. Καλή κίνηση από τον Λαβόρδε. Πάσα κατά τον Οκά, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ανόρθωση, δεν θα γίνει το 3-1. Ουσιαστικά δεν θα τελειώσει το παιχνίδι, γιατί ένα σκόραρε εδώ ο Κάς. Κινήθηκε ο Σωτηρίου, πάσα κατά τον Ερίκε που είναι εκτός περιοχής. Ετοιμάζει παλιά, δύσκολα ο Βαλβέρδε. Ρονκάτο που πέρασε στην περιοχή, ευκαιρία για την ανόρθωση. Δεν θα προλάβει ο Κάς στην συνέχεια και αφού χώρει πλέον στην άμυνα του Ολυμπιακού. Λαβόρδε ξανά για τον Ρονκάτο που θα επιχειρήσει το σούτ και θα στείλει την μπάλα έξω. Η ανόρθωση καταφέρνει να κρατήσει την μπάλα στα τελευταία λεπτά. Ρονκάτο έχει δίπλα του τον Λαβόρδε. Ρονκάτο θα τελειώσει το παιχνίδι. Ένα λεπτό νωρίτερα περίπου διώχνει το άγχος των τελευταίων λεπτών για την ανόρθωση. Ήταν συνεχώς εκτεθειμένη η άμυνα του Ολυμπιακού, ρίχνοντας το βάρος μπροστά από τη στιγμή που η ανόρθωση είχε ευκαιρίες